Μια νέα μέρα μπορεί να ξημερώσει για τον Πασόκ. Το όραμά της για το αύριο του κόμματος και της χώρας παρουσίασε από το Ηράκλειο η Άννα Διαμαντοπούλου. Κάτι αλλάζει. Μέρα με τη μέρα, όλο και περισσότερος κόσμος κοιτάει προς το Πασόκ. Η υποψήφια πρόεδρος του Πασόκ, δίνοντας έμφαση στην ομιλία της στους νέους και το μέλλον, σημείωσε με νόημα πως όταν οι αναμνήσεις γίνονται περισσότερες από τα όνειρα, το τέλος είναι κοντά. Τονίζοντας πως πρέπει με πρόγραμμα και επιχειρήματα να πιστεί η νέα γενιά να συμμετέχει και να εμπιστευτεί και πάλι την πολιτική και τους θεσμούς. Υπάρχει σε όλη την Ελλάδα μια κοινωνική αγανάκτηση. Δεν έχει σχέση με την κομματική ένταξη. Προσέξτε, ως προς τις προοπτικές και τη ζωή που μπορούμε να έχουμε σε αυτή τη χώρα. Ενώ λοιπόν υπάρχει αυτή η κοινωνική αγανάκτηση, την ίδια στιγμή στις εκλογές, στο πολιτικό σύστημα υπάρχει ένα κόμμα το οποίο είναι το κυρίαρχο κόμμα, η Νέα Δημοκρατία, για 5 χρόνια τώρα, αλλά είναι προφανές ότι βρίσκεται σε καθίζηση και έχει εσωτερικά προβλήματα και εσωτερική αντιπολίτευση. Έτσι γίνεται στα μεγάλα κόμματα. Όταν δεν υπάρχει απ' έξω, γίνεται από μέσα η αντιπολίτευση. Είναι όμως μια αντιπολίτευση που σπρώχνει τη Νέα Δημοκρατία όλο πιο συντηρητικά, έως ακροδεξιά. Αυτό σημαίνει ότι το κέντρο, το οποίο δεν καταθέτει την ψήφο του πουθενά, τη δανείζει και ψηφίζει κάθε φορά με βάση τη σκέψη του, τα συμφέροντα της χώρας, τη μετριοπάθεια, παραμένει ελεύθερο. Η ίδια τόνισε την ανάγκη να εξασφαλιστεί η ενότητα του κόμματος την επόμενη μέρα των εσωκομματικών εκλογών. Το Πασόκ δεν μπορεί να είναι ούτε μικρό, ούτε κλειστό, ούτε κακόμοιρο. Η πρώην Υπουργός απίφθινε κάλεσμα στους πολίτες να προσέλθουν στις κάλπες των εσωκομματικών εκλογών αρχικά στις 6 και εφόσον απαιτηθεί στις 13 του Οκτώβρη, σημειώνοντας πως οι εκλογές αυτές δεν αφορούν τον πρόεδρο του Πασόκ, αλλά τον επόμενο πρωθυπουργό της χώρας. Γι' αυτό και θα πρέπει ο άνθρωπος που θα κρατήσει το τιμόνι στο χέρι να έχει διεθνή εμπειρία, να έχει εθνική εμπειρία, να γνωρίζει από εκλογές, να γνωρίζει από Βουλή, ώστε να μπορέσει γρήγορα να κάνει το Πασόκ μεγάλο και σκληρή αντιπολίτευση. Εγώ πάντως από αυτή την τοποθέτηση καταλαβαίνω ότι αφήνεται μια αιχμή για το Χαρίδουκα που δεν έχει ούτε Βουλή. Δεν αφήνω αιχμή, λέω ότι έχω εγώ.